σε ξέχασα εσένα. Τι γίνεται με τη Μάργαρετ? Ετοιμάζει τις βαλίτσες. Τις άλλες θα τις πάρουμε από το τελωνείο του Μόρο. Α, θα φύγετε απόψε? Λέμε μετά το φαγητό. Μετά το μουσακα. Άλλο όμως ρωτάω. Τις το έπες αυτό που λέγαμε? Έχεις ένα τσιγάρο? Μπράβο. Λοιπόν, τις το έπες? Και τι έγινε? Αυτό που φανταζόμουν. Δηλαδή σου είπε να μην δώσει αυτές τις 40 λίρες για την αδερφή σου? Αρκετά, λέει, έχω δώσει για τους δικούς μου. Αυτά τα λεφτά είναι για τα σκυλιά. Για τους δικούς της δηλαδή? Φανούρι. Και τι έχεις δώσει εσύ για τους δικούς σου, ρε Γιάννη Ντελμπεντέρη και Καραμποζουκλή? Δεν θέλω να δικαιολογήσω τη Μάργαρετ, αλλά τέλος πάντων, όπως λέει και η ίδια, εγώ δεν πήρα τίποτα από το μαγαζί του Μακαρίτη του πατέρα. Και το σπίτι αυτό ακόμα που καθόσαστε? Πες το, ρε Γιάννη, για το σπίτι που καθόμαστε. Αν θες να μιλήσουμε λογικά, έχει δίκιο η Μάργαρετ. Εγώ δεν ζήτησα ποτέ τίποτα από την περιουσία του πατέρα. Ποια περιουσία του πατέρα, ρε Γιάννη? Η μόνη περιουσία που μας άφησε ο πατέρας ήταν οι τρεις αδερφές. Και όλα αυτά τα χρόνια που εσύ την πέρναγες κοτσάνι, εγώ εδώ κάθε μέρα έχινα ένα κουβά υδρότα να ζήσω αυτές τις τρεις αδερφές που είναι και δικές σου αδερφές. Εσύ, Γιάννη, τι έκανες για τις αδερφές σου? Εγώ έφυγα. Να με μες. Πίσω τους τίποτα. Το καθήκον σου ήταν να μείνεις εδώ. Μήπως έφυγα σαν τουρίστας? Όταν πρωτοπήγα στην Αμερική, πιάτα έφυγα. Να μένες να πλένεις πιάτα εδώ και να φέρνεις το μεροκάματο στους δικούς σου. Ή μήπως νομίζεις ότι έκανες το χρέος σου επειδή κάθε δύο χρόνια μας έστελνες μια παρδαλή που καμίσα και δυο νάιλον σοβράκες? Παρακτρέπεσαι, Φανούρη. Θέλεις να με δεις να παρακτρέπομαι, Γιαννάκη?